Να βάλουμε λίγο κραγιονάκι και αρχίζουμε. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα τι σας έχω, βίντεο haul. Το πρώτο φθινοπορεινό haul του 2018. Ψώνισα χειμωνιάτικα πριν ακόμα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Γιατί ήξερα ότι μετά από ένα μήνα δεν θα τα βρω. Οπότε μπήκα σε αυτό το χώρο, χόρεψα, πήρα διάφορα πραγματάκια και μαζεύτηκαν αρκετά στο να κάνω ένα βίντεο haul. Έχω να σας δείξω πράγματα από Zara, ASOS, Adidas. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με Zara, όπου έκανα μία τεράστια παραγγελία και ήρθε σε τρία τέτοια κυβωτιάκια. Το πρώτο πράγμα που πήρα, παιδιά, έλεγα ότι θα το πάρω από πέρυσι και δεν το είχα πάρει. Είναι ένα παλτό. Το έχω σε γκρι χρώμα, είχατε τρελαθεί όλες πέρυσι. Ήθελα να το πάρω από πέρυσι και σε αυτό το υπέροχο ταμπά χρώμα, αλλά όταν εγώ πήγα να το αγοράσω ήταν sold out. Το έχω σε γκρι και το πήρα και σε αυτό εδώ το όμορφο ταμπά, μπες, καφέ, χρώμα, ταμπά, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάρα πολύ ωραίο. Το γκρι πέρυσι με έβγαλε άσπρο πρόσωπη. Σε βροχή ήταν μαζί μου, σε χιόνια ήταν μαζί μου, σε πολύ καιρό ήταν μαζί μου. Με έβγαλε άσπρο πρόσωπη και η τιμή του είναι στα 60 ευρώ, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ καλό deal. Τα επόμενα δύο φορέματα που θα σας δείξω από Zara είναι τελείως fail και θα τα πάω πίσω. Αλλά θα σας τα δείξω, μήπως και ενδιαφέρεται καμία. Θα τα πάω πίσω γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Ειδικά αυτό εδώ, το κόκκινο. Παιδιά, μου πέφτει ακριβώς στο ποπό. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι φόρεμα. Είμαι ένα 80. Θεωρώ ότι θα είναι normal mini φόρεμα σε μια κοπέλα η οποία θα είναι γύρω στο 1,60. 1,65 το πολύ. Θα είναι super mini πάλι στο 1,65. Οπότε δεν το προτείνω αν είστε πάρα πολύ ψηλοί. Αν είστε normal, θα σας είναι ok. Ωραίο φορεματάκι. Κάνει και εδώ πέρα στο λαιμό ένα φιόγκο. Και νομίζω ότι έχει και σε μαύρο. Με εντυπωσίασε το κόκκινο, κρίμα που δεν μου έκανε. Και επίσης δεν μου έκανε και αυτό εδώ, πάλι πολύ κοντό. Πάλι πολύ κοντό, αυτό εδώ το φόρεμα. Φοβερό χρώμα, απίστευτο ύφασμα. Η τιμή του είναι στα 30 ευρώ νομίζω. Ναι, 29,95. Παιδιά, και αυτό είναι πάρα πολύ κοντό. Αυτό πάει κοντό μπροστά, πίσω μακρύ. Στην κοπέλα, στο μοντέλο, στη φωτογραφία φαινόταν ok, σε μένα μου είναι μπλούζα μπροστά. Σκεφτόμουν μήπως το κρατήσω για πουκαμίσα, αλλά αν το κρατήσω για πουκαμίσα πρέπει να πάρω ένα νούμερο μικρότερο γιατί αυτό δεν είναι αρκετά φαρδί. Το φανταζόμουν με over the knee bottes, αλλά τελικά είναι μπλούζα, δεν είναι φόρεμα. Το φόρεμα όμως που πέτυχα και μου άρεσε από Zara είναι ένα φόρεμα που σίγουρα ήδη μέχρι τώρα το έχετε δει πάρα πολλές φορές φορεμένο. Και βγαίνει και συνέχεια sold out γιατί είναι στα trend της εποχής. Θα σας πω την αλήθεια, το print του δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φιδέ που είναι στη μόδα. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω αν μπορώ να το υποστηρίξω, θα δούμε. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ζεστή απόκρωση που έχει το χρώμα, αυτό το πορτοκαλό καφέ. Μου αρέσει τρελά. Το συγκεκριμένο κάνει πολύ 70's γιατί έχει ωραία ζώνη μπροστά, πιο vintage, πιο παλιά. Θα το φοράω και με over the knee bottes και με sling bag, γόβα, με μικρό τακούνι και με μποτάκι. Γενικότερα θα το φοράω με όλα. Μπορώ να το φορέσω και με αθλητικό. Έχω να σας δείξω και τρία ζευγάρια παπούτσια από Zara και θα ξεκινήσω με το αγαπημένο μου. Και θέλω να σας πω ότι είναι το καλύτερο deal σε μποτάκι που βρήκα γιατί έχει 29,95, είναι αυτά εδώ τα μποτάκια που έχουν αυτό το χοντρό του τακούν και κάνει αυτή την τσαχπινιά εδώ, αυτό το μεταλλικό, το βλέπετε. Παιδιά, πάρα πολύ άνετα, ωραίο τακούνι, το περπατάς εύκολα. Θα σας βάλω link από κάτω σίγουρα να πάτε να το δείτε αν σας αρέσει, γιατί αυτό σίγουρα θα βγει sold out. Το πήρε και σε 42 νούμερο πρόλαβα. Οπότε τσεκάρετε, εδώ είναι πάρα πολύ άνετα. Το επόμενο που πήρε είναι μια γόβα sling bag, πιο ιδιαίτερη, γιατί κάνει και αυτό το PVC εδώ. Εδώ μπροστά αυτή η μύτη είναι σατέν, εδώ κάνει το διάφανο, πίσω είναι ανοιχτό. Το τακούνι, παιδιά, είναι ακριβώς ίδιο με το μποτάκι. Δείτε το. Πάρα πολύ ωραίο παπούτσι και αυτό, ευκολοφόρετο, πατιέται πάρα πολύ εύκολα. Αυτό κάνει 35,95. Και ξέρετε ότι είμαι λίγο δύσκολη με τα πιο ψηλά παπούτσια, αλλά αυτό το στυλ είναι αυτό που μου αρέσει για φέτος. Το τελευταίο παπούτσι είναι ένα χαμηλό μποτάκι, είναι αυτό εδώ. Καθημερινό μποτάκι, πάντα κάθε χρόνο παίρνω ένα δερμάτινο μποτάκι, συνήθως παίρνω από Zara. Πέρυσι το είχα παρακάνει, είχα παραγγείλει και από ASOS, δεν πετύχαινα τα νούμερα, άλλο μου ήταν στενό, άλλο μου ήταν λίγο μεγάλο. Έχω 3-4 τέλος πάντων στην ντουλάπα μου, αλλά πάντα από Zara είναι τα καλύτερα γιατί έχουν ωραίο δέρμα.
που δεν με χτυπάει εύκολα, μαλακώνει, οπότε το περπατάω πανεύκολα. Το ιδιαίτερο με αυτό είναι ότι μπροστά είναι έτσι και πίσω είναι κροκό, κάνει λίγο πιο γυαλιστερό. Έκανε 49,95, είναι από την πιο premium σειρά του Zara. Αλλά παιδιά, ξέρω ότι θα είναι σίγουρα άνετο, γι' αυτό έδωσα τα 50 ευρώ. Σε αυτό εδώ το μποτάκι, Zara. Θα σας δείξω και μία τσάντα, την οποία δεν την αγόρασα εγώ, μου την έφεραν δώρο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και κάποια στιγμή θα την έπαιρνα σίγουρα, γιατί είναι πολύ ωραίο καθημερινό τσαντάκι. Είναι αυτό εδώ το πουγγί, που είναι δερματίνη. Πάρα πολύ ευκολοφόρητο και τώρα η καλοκαιρινή μου τσάντα είναι στυλ πουγγί. Αλλά αυτή εδώ εντάξει, είναι ξεκάθαρα μια πιο χειμερινή τσάντα. Μου αρέσει που οι λεπτομέρειες της δεν είναι χρυσές και είναι ασημή, γιατί ταιριάζει με πιο πολλά πράγματα. Γενικότερα πάρα πολύ ευκολοφόρητο, νομίζω ότι έχει και σε άλλο χρώμα, αλλά το μαύρο πάει με όλα. Και με τα τρία παπούτσια που σας έδειξα πριν. Πάμε τώρα σε ASOS ή ASOS ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, τουλάχιστον συνεννοούμαστε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας δείξω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Είναι από Boohoo και είναι αυτό εδώ το όλο λεοπάρ φόρεμα. Μου αρέσει πάρα πολύ, γενικότερα βασικά, εμένα μου αρέσει το λεοπάρ. Το φοράω, μου αρέσει και σε ζώνη, μου αρέσει και σε παπούτσια, θα παρεμβλήσω και παπούτσια λεοπάρ που είδα. Και σε μπλούζες μου αρέσει, θεωρώ ότι είναι πολύ κλασικό και ταυτόχρονα σύγχρονο σαν print. Αλλά αυτό μου άρεσε ιδιαίτερα γιατί το λεοπάρ του είναι πάρα πολύ άτονο. Δεν κάνει μπαμ, γιατί είναι μερικά λεοπάρ που κυτρινίζουν και είναι πιο δύσκολο να τα φορέσεις. Αυτό είναι πιο εύκολο φόρετο, κλασικό φόρεμα. Νομίζω θα του αλλάξω τη ζώνη, θα του βάζω μαύρη ζώνη. Αλλά πάρα πολύ ωραίο, δεν θυμάμαι πόσο είχε, αλλά θα προσπαθήσω να βρω όλα τα link να σας τα αφήσω από κάτω. Το επόμενο είναι άλλο ένα φορεματάκι, λίγο πιο καθημερινό. Είναι αυτό εδώ το όλο μαύρο και έχει αυτά εδώ τα κουμπάκια τα λίγο πιο γεροντίστικα. Αλλά και ήθελα ένα απλό basic φόρεμα να το φοράω και με μποτάκια, να το φοράω και με μπότες, να το φοράω και με αθλητικά. Νομίζω αυτό με κολακέ, γιατί ανοίγει λίγο προς τα κάτω. Έχει αυτό το ύφασμα, δεν ξέρω πώς λέγεται, με τις γραμμές, δεν ξέρω καν πώς λέγεται, σίγουρα δεν λέγεται κοτουλιά, κάπως αλλιώς λέγεται γιατί είναι ελαστικό. Το πνεύμα του καφέ και του ταμπά και όλο αυτό πήρα αυτό εδώ το πλεκτό. Δεν το πήρα oversize, το πήρα να το φοράω πιο πολύ με φούστες, μέσα από ψηλό, μέσα jean. Είναι λίγο χοντρό για να το βάζω μέσα από φούστες και από τζιν, αλλά οκ. Okay. Δεν ξέρω πόσο σας φαίνεται κολακευτική αυτή εδώ η απόχρωση πάνω μου. Αλλά θεωρώ ότι με χρυσά αξεσουάρ θα είναι πάρα πολύ ωραίο και με δερμάτινο παντελόνι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήταν και πάρα πολύ ακριβό, γύρω στα 17-18 ευρώ οι λίρες, κάπου εκεί, οπότε μπήκε εύκολα στο καλάθι. Τελευταίο για σήμερα και κλείνει αυτό το haul. Έχω ένα ζευγάρι παπούτσια από Adidas. Θέλω να σας πω ότι αυτά πριν 1-2 χρόνια τα είχα παραγγείλει πάλι, αλλά είχα κάνει λάθος το νούμερο. Τα φόρεσα την πρώτη φορά και τα περπάτησα, αλλά με πόναγαν πάρα πολύ τα πόδια μου, οπότε δεν μπορούσα ούτε να διαπιστρέψω, ούτε να τα ξαναβάλω. Εν τέλει τα έδωσα σε μία φίλη και τα ξαναπαρήγγειλα γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό παπούτσι για τη δική μου την καρδαρόμπα τουλάχιστον. Είναι τα Adidas Superstar, αλλά τα διάλεξα σε όλο λευκό, δηλαδή βλέπετε δεν είναι μαύρες γραμμές, είναι όλο λευκό το παπούτσι. Θεωρώ ότι στη δική μου καρδαρόμπα πάνε με όλα. Πέρσι είχα πάρει τα Superstar, τα Vintage, νομίζω έτσι λεγόντουσαν, γιατί και τα ξέσκισα. Δηλαδή είμαι σε σημείο που ο Βαγγέλης μου λέει πέτα τα, δεν αντέχω άλλο σε τέτοιο στυλ. Οπότε είπα και φέτος να πάρω ένα Superstar γιατί τα φοράω πολύ. Αυτά και αυτό νομίζω είναι το τελευταίο κομμάτι που είχα να σας δείξω από το φθινοπωρινό haul. Ελπίζω να σας άρεσαν οι αγορές μου, να πήρατε ιδέες. Θα σας αφήσω όλα τα link από κάτω όπως σας είπα. Και θα τα δούμε πάλι σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας.